Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Εσείς και πανέτοιμοι να ξεκινήσει το σημερινό top. Μεταφερόμαστε έτσι νοητά στην Ινδία και στον πεινασμένο της ελέφαντα. Ας πέσει το νούμερο 6. Παιδιά, είναι η αμήχανη στιγμή που μία τουρίστρια αποφάσισε να παίξει με το φαγητό ενός πεινασμένου ελέφαντα στην Ινδία όταν αποφάσισε να πάει να κάνει τις διακοπές της. Κρατάει τις μπανάνες, του το περιφέρει μπροστά στο πρόσωπό του, με άλλα λόγια του το τρίβει με στη μουρή χωρίς να του το δίνει, με αποτέλεσμα εκείνος να θυμώνει πάρα πολύ, να της δίνει μία με την προβοσκίδα να την εκτοπίζει, θέλοντας ουσιαστικά να πάρει τις μπανάνες. Η τουρίστρια εκτοξεύτηκε. Υπήρχε και ένας φίλος της εκεί που την τράβαγε βίντεο για να πάθει να αυτό ήθελα τώρα να σου πω. Ότι όλο αυτό προφανώς γινόταν πάλι για να βγει μια φωτογραφία. Ναι, ήθελε να έχει τη στιγμή με τον ελέφαντά της εκεί. Ναι. Και ξαφνικά... Τώρα δεν ξέρω αν το πρόλαβε αυτό και σίγουρα τρόμαξε και μπορεί και να χτύπησε κιόλας. Δεν είχε έτσι με την προβοσκίδα. Με το χαβλιόβοντα νομίζω που χτύπησε. Με την προβοσκίδα. Μα παίζει με ένα τέτοιο ζώο. Θα μπορούσε να την χτυπήσει θανάσιμα. Και δεν είναι ότι ήθελε να το ταΐσει, γιατί να πει ρε παιδί μου, ήθελε να το συμπεριφερθεί όμορφα. Είναι ότι του το πλάσαρε στο πρόβλημα. Και δεν του το έδινε ποτέ. Και με θύμωσε. Αποτέλεσμα. Θύμωσε, φυσικά και θύμωσε. Τι να κάνει το ζωντανό. Παιδιά, εντάξει, γυρεύοντας πηγαίναν. Λοιπόν, στο νούμερο 5 τώρα, παιδιά, μην αποκοιμηθείτε ποτέ σε ταξί. Πάμε. Μεταφερόμαστε Αυστραλία, συγκεκριμένα Μελβούρνη, όπου ένας πελάτης, παιδιά, αποκοιμήθηκε μέσα στο ταξί και ο οδηγός ξαφνικά, όταν ξύπνησε ο πελάτης, του χρέωσε 290 ευρώ τη διαδρομή. Τον πήγε σε ένα. Λογικά τον πήγε στην τοποθεσία που ήθελε, αλλά πρέπει να έκανε πολύ μεγάλο κύκλο και τον πήγε σε ένα πολύ απομακρυσμένο σημείο. Και ο πελάτης λέει: συγγνώμη, λέει, 290 ευρώ για μια κούρσα. Και είχε κοιμηθεί, δεν τον ειδοποίησε καν. Του λέει ο οδηγός: συγγνώμη, λέει, αυτό είναι ο λογαριασμός σας, πρέπει να πληρώσετε. Τώρα το θέμα διερευνάται από τις αρχές, γιατί τώρα σου λέει: κάτσε, τίθεται εδώ πέρα θέμα ασφάλειας. Άμα κάποιος δηλαδή είναι σε κατάσταση μέθης ή δεν νιώθει καλά και θα αποκοιμηθεί πίσω, ο οδηγός δεν οφείλει να ενημερώσει ή να. Πάλι καλά που τον ξύπνησε δηλαδή. Γιατί μπορεί να έγραφε το ταξίμετρο, να τον άφηνε 8 ώρες. Το ταξίμετρο θα έγραφε ακόμα. Βέβαια. Πάλι καλά τώρα δεν ξέρω αν αποζημιώθηκε ο κύριος. Πάντως, ελπίζουμε να κοιμηθεί καλά την προηγούμενο βράδυ όταν είναι να ξαναταξιδέψει. Πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πολλά λεφτά, παιδιά. Αξέχαστη θα του μείνει αυτή η ιστορία. Όπως αξέχαστος θα μείνει και αυτός ο θαυμαστής στη Ρίτα Ώρα που ακόμα ψάχνει να τον βρει. Στο νούμερο 4. Ήταν που λέτε η Ρίτα Ώρα καλεσμένη στο Ίδρυμα Καρόλου σε ένα βραδινό γκαλά να πάει να τραγουδήσει, ρε παιδί μου, να ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Μέχρι που ο κύριος αυτός, ο Ιαν Σμιθ, αποφάσισε. Είπε ένα τραγούδι η Ρίτα που του άρεσε πάρα πολύ, τον εξέφραζε, ρε παιδί μου. Wow. Και ήθελε να χορέψει. Καθόταν από κάτω, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Νομίζω έκλεψε την παράσταση. Ακριβώς. Δεν παρακολουθεί τίποτα άλλο. Με τη Ρίτα να βγαίνει εδώ να τη βλέπουμε στο TikTok και να λέει: βρείτε μου αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να τον κάνω μέρος της ζωής μου. Τι κάνει, πέφτει κάτω. Τι είπε, γιατί. Είναι breakdance. Εκστασιάστηκε. Είναι breakdance. Αυτό ο κύριο που λέει. Αυτή η φυσική κατάσταση εδώ κοιτάξτε. Δεν είναι όποιο και όποιο. Η γυναίκα του σου λέει είναι, πώς το λένε, είναι γερουσιαστής και επικεφαλής των Δημοκρατικών της Αυστραλίας. Επικοινώνησε με τη Ρίτα Ώρα, τη λέει: ο άντρα μου είναι ο άντρα μου, είναι αυτό που είναι. Οπότε η Ρίτα γνώρισε τον πια. Τον θέλει και χορευτικά. Θέλει να ανοίγει τη συναυλία της Ρίτα Ώρα και να κάνει τον μπαλέτο. Οπότε μπορεί να τον δούμε άμεσα στην Ευρώπη να κάνουν περιοδίες. Ποιος ξέρει. Εγώ τον χαίρομαι πάντως και μπράβο του. Και τώρα στο νούμερο 3 θέλω να δω πόσο καλά γνωρίζετε τα πιο διάσημα αξιοθέατα στον κόσμο. Πάμε. Λοιπόν, θα σας δείχνω το τοπίο χωρίς το αξιοθέατο και θα μαντεύετε ποιο αξιοθέατο ταιριάζει σε αυτό το τοπίο. Α, δεν μου το πες, το πρωί λοιπόν, να προετοιμαστώ. Τι μπορεί, ποιο εμβληματικό λόγο μπορεί να σκεπάζει αυτούς τους λόφους στο Λος Άντζελες, παρακαλώ. Έτσι να βοηθήσω λίγο. Α, νομίζω τι ξέρω. Μπορεί. Τι είναι. Αρχίζει από H. Yes, και να πέσει η φωτογραφία, η αποκάλυψη. Είναι το Hollywood. Φυσικά είναι το προφανώς, Hollywood. Προφανώς. Πάνω στα κατσάβραχα, πού θα ήταν. Ναι. Και συνεχίζουμε στην επόμενη φωτογραφία, το επόμενο τοπίο να πέσει, παρακαλώ. Στην οθόνη θα πέσει βέβαια. Εδώ πέρα λοιπόν. Ένα κτίριο το οποίο δεν έχει έτσι την καλύτερη φήμη. Η Βουλή. Λείπει η Βουλή. Όχι. Σύνταγμα δεν είναι. Στο Παρίσι θα σε πάω. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι είναι. Είναι ένα κτίριο το οποίο στην αρχή το θεωρούσαν άσχημο. Ένα άσχημο. Είναι στο Παρίσι. Μνημείο. Ναι. Τι. Είναι αυτό που ψηλώνει και κοντένει ανάλογα με την εποχή. Ακριβώς. Να πέσει φωτογραφία, παρακαλώ. Το πύργος του Άιφελ προφανώς. Και τελευταίο, last but not least, παρακαλώ. Στην Ινδία, έτσι ένα θεαματικό, ένα τρομερό κτίριο με έτσι πολύ έτσι θόρους μέσα, καμπύλες στις κορυφές. Ποιο άλλο από το Taj Mahal, παιδιά. Φυσικά. Στην Ινδία,
Ένα ωραίο κουιζάκι. Ευχαριστώ που απάντησα σε όλα τα ερωτήματα μόνος μου. Είστε πάρα πολύ καλοί όλοι οι συμμετέχοντες. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Στον εαυτό του. Μπράβο, ο χειροκροτάνε τέλεια, όλοι. Τέλεια, τέλεια. Θα φανεί τώρα ότι σε μας δεν άρεσε επειδή δεν χειροκροτήσαμε, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ. Όπως θα μας αρέσει και το νούμερο 2, γιατί η Τζένιφερ Άνιστον κάνει έτσι μια οδή στη γυναικεία φιλία, αγκαλιάζοντας όλες τις διάσημες φίλες της. Θέλησε που λέτε με ένα βίντεο στα social media να ευχαριστήσει όλα τα κορίτσια, τις διάσημες φίλες της, οι οποίες τις έχουν σταθεί βράχος στις δύσκολες στιγμές της ζωής της. Ακούστε την. Ευχαριστώ το Θεό για τις φίλες μου, βλέποντας μέσα τη Reese Witherspoon, την Courtney Cox από τα Φιλαράκια, τη Sandra Bullock και την Kate Hudson, οι οποίες όντως τις δύσκολες στιγμές της Jennifer ήταν δίπλα της, ρε παιδί μου, και τη στήριξαν. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που δείχνει τη γυναικεία φιλία και αλληλεγγύη στις δύσκολες στιγμές μας. Πολύ όμορφο και συγκινητική μουσική. Και παιδιά, κορυφώνουμε στο νούμερο 1 με τον πεινασμένο φοιτητή. Πάμε. Νότια Κορέα, στη Σεούλ, παιδιά, σε αυτό το μουσείο τέχνης, το Λέουμ, όπως λέγεται, ο συγκεκριμένος φοιτητής πήγε και τι έκανε, πίναγε. Τέλειο. Οπότε βρήκε μια μπανάνα σε ένα τοίχο, η οποία ήταν κολλημένη με σελοτέιπ, το οποίο ήταν έργο τέχνης, βέβαια, του Μαουρίτσιο Κατελάν, έτσι. Ναι. Και πήγε, παιδιά, και έφαγε την μπανάνα τον τοίχο. Μα να σου πω κάτι. Τρεχοτέχνης. Περίμενε. Λογικό δεν είναι, γιατί ρε παιδί μου, αυτές κιόλας φαντάζομαι μπανάνες λιώνουν ναι, κάποια στιγμή. Κάθε την αντικαθιστούν. Μέρες. Οπότε γιατί δεν τις πετάμε, πήγε αυτός, την έφαγε και έκανε έτσι μια εξελίξιμη άφησε... μορφή τέχνης. Όντως, άφησε την μπανανόφρουδα όμως. Εντάξει, άφησε ένα κατάλληλο. Δημιούργησε κάτι άλλο. Ναι, μια άλλη τέχνη. Και αυτό τέχνη είναι. Γιατί... Ζήτησαν κάποια αποζημίωση γι' αυτό ή όχι. Όχι, γιατί ο καλλιτέχνης είπε εντάξει, δεν με πειράζει, κανένα πρόβλημα. Γιατί το είπαν, έβγαινε και στα κανάλια ο κύριος. Λέει εντάξει, το παιδί έτσι ένιωθε και αυτή μια μορφή τέχνης είναι. Έτσι, ανοιχτός. Δηλαδή, αν εγώ ήθελα να αγοράσω το έργο του καλλιτέχνη που είναι το σελοτέπ με την μπανάνα. Αυτό είναι γύρω στα 120.000 δολάρια. Και αυτό την έφαγε τζάμπα, κατάλαβα. Την έφαγε τζάμπα. Αυτό ρωτάω για αποζημίωση. Δεν ξέρω. Κάτι δεν κολλάει. Η μπανάνα δεν κολλάει, γιατί την έφαγε.